συνεντεύξεις με την Τρόικα. Μίλησε αργά το βράδυ ο Γιάννης Τουρνάρας μετά την ολοκλήρωση του παρόντος κύκλου διαβουλεύσεων στην Αθήνα. Για σημαντική πρόοδο και συμφωνία στα περισσότερα θέματα πολιτικής μίλησε νωρίτερα και ο Πολ Τόμψεν, υπογραμμίζοντας ότι μένουν λίγα ανοιχτά θέματα τα οποία θα καλυφθούν σύντομα. Όλες τις απόψινες εξελίξεις στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολούθησε ο Γιώργος Παππούς. Να τον ακούσουμε τώρα. Σε ακούμε, Γιώργο. Νομίζω ότι η κατάληξη της μιας ακόμα μαραθώνιας σύσκεψης του Υπουργείου Οικονομικών ήταν τουλάχιστον θετική, αν κρίνει κανείς από τη δήλωση που ήταν σε κοινή κατεύθυνση, τόσο του Γιάννη Τουρνάρα όσο και του Πολ Τόμψεν. Να δούμε καταρχήν τη δήλωση του Γιάννη Τουρνάρα. Υπήρξε πολύ σημαντική πρόοδο στις διαβουλεύσεις με την Τρόικα τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία αναμένουμε ότι θα κλείσουν τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της αγοράς εργασίας υπήρξε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και τις επόμενες ημέρες ο κ. Βρούτσης θα προτείνει λύσεις στα θέματα που έχουν ανακύψει. Όσον αφορά την Τρόικα, παρά τις όποιες εντάσεις αυτούς τους δύο μήνες των σκληρών διαπραγματεύσεων, επέλεξαν να την έχουν καλή συνεργασία. Και καταλήγει λέγοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ο θεματοφύλακας της ευστάθειας της οικονομίας, δεν θα πάψει να προτείνει συμβιβαστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, ακόμα και όταν αφορούν άλλα υπουργεία. Ωρα, ο Πολ Τόμψεν δήλωσε φεύγοντας από την σύσκεψη «Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, συμφωνήσαμε στα περισσότερα ζητήματα πολιτικής, τα λίγα που απομένουν περιμένουμε να τα καλύψουμε σύντομα». Είναι από τις λίγες φορές που ο Πολ Τόμψεν στέκεται για να μιλήσει στους δημοσιογράφους και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφής έχοντας κλείσει σχεδόν όλα τα ζητήματα, όπως το κοίτα τις δύο δηλώσεις που προανέφερα. Πέρα από το ζήτημα των εργασιακών, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στην αγορά προϊόντων που έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με το θέμα των τιμών. Ενώ υπάρχει και η ανάγκη της Τρόικας να προσαρμόσει τις προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα πάνω στις νέες προβλέψεις για την ύφεση. Και εδώ, αν θες, είναι η άλλη θετική είδηση της ημέρας, με δεδομένο ότι υπήρχε συμβιβασμός και σε αυτό. Εμείς υποστηρίζαμε ότι η ύφεση ήταν 3,8, η Τρόικα έλεγε ότι θα είναι κάτι παραπάνω από 5%. Η συμβαστική φόρμουλα είναι 4,2% ύφεση και αυτό θα επηρεάσει, Σωτήρη, και τις προβλέψεις για το χρέος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τώρα, όσον αφορά στη δόση, ο Γιάννης Τουρνάρας έλεγε ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν αλλάξει, την περιμένουμε ως τα μέσα Νοεμβρίου, αφού πάρουμε την έγκριση από το Eurogroup και αφού βέβαια έχουν ψηφιστεί τα μέτρα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι το πακέτο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό που μαθαίνουμε ότι από το πακέτο που συμφωνήθηκε σήμερα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών δεν θα υπάρξει πρόβλεψη για αύξηση των ελάχιστων ενσύμων από τις 4.500 στις 6.000, ήταν μια θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν θα γίνουν υπερικοπές στα εποχικά και ειδικά επιδόματα ενεργείας. Δεν προχωράει η θεσμοθέτηση εισοδηματικών κριτηρίων για την παροχή συγγραμμάτων στους φοιτητές, όπως επίσης δεν θα θεσμοθετηθεί η καταβολή διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από αύριο κιόλας μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει συνεννόηση, επαφή του Υπουργείου Οικονομικών με τα κλιμάκια, με τα επιτελεία των κομμάτων της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να καθοριστούν τα ποσοστά μείωσης της συντάξης πάνω από τα 1.000 ευρώ, ενώ φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ έντονες διαβουλεύσεις για το φορολογικό. Με τις νεότερες πληροφορίες να φέρνουμε ότι επειδή ακριβώς η Τρόικα το θέτει ως προαπαιτούμενο, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι υπάρχει μια σκέψη να γίνει ακόμα μικρότερο το φορολογικό βάρος για επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες και συγκεκριμένα να υπάρξει ενιαίο συντελεστής 28%. Τώρα, όσον αφορά στην συνέχεια των διαπραγματεύσεων, αυτό που μας έλεγε υψηλό βαθμό στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι από εδώ και πέρα θα γίνει με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, email, κάτι που σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι η Τρόικα δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Μάλιστα.